Κυρία Κωνσταντοπούλου, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ήθελα όχι να κάνω ερωτήσεις, περισσότερο να ευχαριστήσω τους εκπροσώπους των φορέων, τους συμπατριώτες μας από κάθε γωνιά της Ιφιλίου που βρέθηκαν κοντά μας για αυτή την διαβούλευση. Και να σας πω ότι από πλευράς μας η πλεύση ελευθερίας, εκείνο το οποίο θα πιέσει για να γίνει, οπωσδήποτε θα ψηφίσουμε το νομοσχέδιο αυτό, και αυτό το οποίο θα πιέσουμε για να γίνει είναι μια μεγαλύτερη διεύρυνση της δυνατότητας της ψήφου στους Έλληνες του εξωτερικού, να περιληφθούν δηλαδή οι Έλληνες του εξωτερικού που μπορεί να μην βρίσκονται στους εκλογικούς καταλόγους, είναι όμως Έλληνες πολίτες, είναι δικαιούμενοι να ψηφίσουν, και θα θέλαμε σε μια μελλοντική διαδικασία να είστε πάλι κοντά μας και να φροντίσουμε, κύριε Πρόεδρε, μιας και όπως βλέπω οι περισσότεροι από τους προσκληθέντες δεν συνδέθηκαν, ίσως φταίει και το γεγονός ότι ήταν πολύ σύντομος ο χρόνος, να φροντίσουμε όμως και να δεσμευθεί η Επιτροπή μας ότι σε επόμενο στάδιο και ανεξαρτήτως της ψήφισης του νομοσχεδίου, επειδή αυτό είναι ένα θέμα ανοιχτό και όλοι είπαμε ότι είναι ένα πρώτο βήμα, όλοι τουλάχιστον όσοι είμαστε θετικοί στην αναγνώριση αυτού του αυτονόητου δικαιώματος, να δεσμευθεί και η Επιτροπή μας, ενδεχομένως και σε κοινή συνεδρίαση με την Επιτροπή από Δήμο Ελληνισμού Ελλήνων της Διασποράς που θα συγκροτηθεί, να γίνει μια συνεδρίαση αυτούσιας ακρόασης των συμπολιτών μας, των συμπατριωτών μας στο εξωτερικό. Από πλευράς μου και από πλευράς της Πλεύσης Ελευθερίας σας ευχαριστώ θερμά.